Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε και το live αυτή τη Τρίτη, φίλοι μου, 22/11/2022. Θα περιμένουμε να μπουν μέσα οι φίλοι μας, να ξεκινήσουμε και το σημερινό live, τη ζωντανή μετάδοση, το εθελοντικό σεμινάριο. Θα περιμένω να μπείτε μέσα και μέχρι να μπείτε θα σας πω ότι τα μαθήματα, τα ατομικά, συνεχίζονται. Αυτός ο κύκλος μαθημάτων που έχω φτιάξει, οι διαλέξεις που γίνονται περίπου μία φορά το μήνα στην οικία μου, στην οίκαια, και φυσικά τα εθελοντικά όπως σήμερα, σεμινάρια, για να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς που περνάμε, της αλλαγής της ανθρωπότητας. Θα κάνω εγώ ένα πρόλογο που συνηθίζω να κάνω και μετά, φίλοι μου, θα μπορείτε να βάλετε τα δικά σας θέματα, να κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις για να μοιραστούμε μαζί την πληροφορία. Θα περιμένουμε λίγο να μπουν οι φίλοι μας και να ξεκινήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, εκεί περιμένω, μόλις πάμε καμιά τριανταριά θα ξεκινήσω. Λοιπόν, για να δούμε. Να κλείσουμε για από εδώ. Σήμερα θέλω να μιλήσω κάνα τέταρτο και μετά εσείς, φίλοι μου, να γράψετε τα δικά σας, είπαμε, θέματα και τις ερωτήσεις, έτσι. Για να μιλήσουμε πιο πολύ για αυτά που θέλετε εσείς. Λοιπόν, για να δούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εγρήγορση. Θέλω να καταλάβετε ότι μέσα μας αυτό που λέμε αντίληψη, στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε εγρήγορση. Κατά πόσο, κατά τι ταχύτητα δουλεύουν τα hertz μέσα μας. Κάθε φορά η ταχύτητα είναι σαν τον υπολογιστή που έχουν το δεκαδικό εργαλείο, που είναι 1-0. Έτσι και εμείς έχουμε αυτό που λέμε φως-σκοτάδι, όπως τα φωτορυθμικά. Σαν σκοτάδι μπορούμε να πούμε ότι είναι η έννοια ότι μπαίνουμε μέσα μας, σαν φως είναι η έννοια ότι βλέπουμε έξω μας τι συμβαίνει. Κάθε φορά αυτό το πράγμα έρχεται και φεύγει σαν την αναπνοή. Βγαίνει μπροστά έξω η αντίληψή μας, εισέρχεται η αντίληψή μας μέσα. Αυτό έχει κάποιες ταχύτητες και όταν είναι η ταχύτητα υψηλή, τότε μπορούμε εμείς και έχουμε περισσότερο, θα λέγαμε, ταχύτητα στην αλλαγή του φως σκοταδιού, τόσο πολύ που γίνεται με έναν τρόπο ώστε εμείς να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το τι συμβαίνει και μέσα μας και έξω. Όταν αυτό έχει χαμηλή συχνότητα, είναι αυτό που λέμε στην πραγματικότητα μία λύθη, γιατί εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε το έξω ούτε το μέσα μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι αναλόγως τα hertz της συχνότητας, την εγρήγορση που έχουμε, μπορούμε να συλλάβουμε παραπάνω ή λιγότερες πληροφορίες, είτε από μέσα μας είτε από έξω. Τα δικά μας λοιπόν φωτορυθμικά δουλεύουν όπως το Matrix. Έχει τα δικά του φωτορυθμικά. Και το Matrix, όπως είπαμε και στη τελευταία διάλεξη που κάναμε εδώ στην οίκαια, όπου τα ηχητικά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το προφίλ μου, καρφιτσωμένα σε ανάρτηση, για όποιον ενδιαφέρεται να τα ακούσει, είπαμε στη διάλεξη ότι 333.000
στροφές στο δευτερόλεπτο, είναι αυτό το όριο της φυσικής πραγματικότητας. Από εκεί και πέρα πηγαίνουν σε άλλη διάσταση και ό,τι όντα υπάρχουν αλλάζουν διάσταση και πάνε στην πεμπτοδιάσταση. Εμείς οι άνθρωποι, έχω πει και άλλες φορές, ότι κυμαινόμαστε από 60-70 ο μέσος όρος έως 100.000 στροφές το δευτερόλεπτο. Βλέπετε ότι ακόμα για τα 333 και τη λεγόμενη αναβάθμιση έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι διάφοροι άνθρωποι μοιημένοι που λέμε φωτιστήκανε μπορούν και φτάνουν στη σημερινή ανθρωπότητα έως και τις 190.000, κοντά στις 200.000 το δευτερόλεπτο στροφές. Έτσι θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν άνθρωπο ανεπτυγμένο στα περίπου 150.000 στροφές με έναν άνθρωπο που δουλεύει ακόμα με τα 80.000 στροφές. Είναι σχεδόν διπλάσια η αντίληψη ανά δευτερόλεπτο που παίρνει από εκείνον που είναι στις 80 περίπου χιλιάδες στροφές ανά δευτερόλεπτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι η λογική του μυανού με τη λογική του αλουνού θα έχει τεράστια διαφορά, γιατί ο ένας θα έχει απλά κενά και αυτά τα κενά, τα gasp, τα διαστήματα μεταξύ των φωτών κάνει τον άνθρωπο να μπορεί να πέφτει σε πλάνη και να πιστεύει διάφορες λογικές που είναι χαμηλών δονήσεων. Οι πλάνες στην πραγματικότητα, τις οποίες έχουμε ονομάσει στον εσωτερισμό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χαμηλή δόνηση, η χαμηλή εγρήγορση. Τόσο πολύ που κάτι, όταν δεν είναι φωτισμένο καλά, όπως τα μάτια μας δεν μπορούμε να το διακρίνουμε καλά, έτσι και δεν έχουμε σαφήνεια και λεπτομέρεια όταν έχουμε χαμηλές δονήσεις, που αυτές εκφράζονται σαν συναισθήματα πολλές φορές εγωπάθειας, εγωκεντρισμού, περηφάνειας, λεμαργίας, οκνηρίας, φθόνου και όλα αυτά τα υπόλοιπα που έχουν πει αναθρησκείες και διδασκαλίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν μπαίνουμε σε αυτές τις συχνότητες, η εγρήγορσή μας μπαίνει σε αυτό που λέμε πάθος. Και λένε με το πάθος μπορούμε να χάσουμε την ψυχή μας. Διότι απλά δεν θα μπορούμε να πάρουμε το μάθημά μας εύκολα από τη φυσική πραγματικότητα ή από την αυτοπαρατήρηση, ώστε να έρθουμε στην αυτογνωσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι ένας άνθρωπος ό,τι πληροφορίες και να ξέρει, ακόμα και αν έρχονται από το υψηλότερο πεδίο ενός μοιημένου ανθρώπου, ενός φωτισμένου ανθρώπου, όταν δεν έχει την εγρήγορση, θα μπορεί να τις χαμηλώνει, θα λέγαμε, σε δόνηση, για να τις χωρέσει στο δικό του μυαλό, στη δική του συνείδηση. Γι' αυτό πολλά εργαλεία για μερικούς δουλεύουν και για άλλους δεν δουλεύουν. Γι' αυτό πολλές διδασκαλίες για άλλους δουλεύουν, για άλλους δεν δουλεύουν. Αυτό όμως που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι όταν ο άνθρωπος δεν είναι αναβαθμισμένος, δεν είναι, θα λέγαμε, στη δόνηση της φωτίσεως, στην πραγματικότητα αρχίζει και κατεβάζει όλη την πληροφορία μέσα σε εκείνη τη συχνότητα την οποία υπάρχουν μεγάλα κενά, οπότε στην πραγματικότητα χάνει, θα λέγαμε, ένα μεγάλο μέρος ποιότητας. Η ποσότητα μπορεί να είναι η ίδια, αλλά επίσης θα μπορεί να την, θα λέγαμε, διαβάσει πιο αργά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, έτσι ότι όλες οι διδασκαλίες, καθώς κατεβαίνουν τη δόνηση για να τις καταλάβει ο κάθε άνθρωπος, ο φρέσκος μαθητής, θα λέγαμε, στραβοκαταλαβαίνει όλες τις διδασκαλίες. Και στη σημερινή πραγματικότητα, από τους πολλούς δασκάλους, οι οποίοι δεν είναι φωτισμένοι, οι άνθρωποι απλά παραδίδουν μισές διδασκαλίες και ακόμα πιο μισές τις παίρνει ένας άνθρωπος που ξεκινάει την αυτογνωσία. Βλέπετε λοιπόν όλο αυτό το χαλασμένο τηλέφωνο πόσο ζημιά μπορεί να κάνει αντί για καλό. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα, στην εποχή του υδροχώου, ενώ είναι διάχυτες οι πληροφορίες, πολλές φορές οι άνθρωποι θα έρθουν σε επαφή μαζί, αλλά θα τις κατεβάσουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο όπου αυτές πολύ απλά δεν θα μπορούν να δουλέψουν στην ολότητά τους. Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να είναι μερικά hertz παραπάνω, θα λέγαμε, βλέπουν λίγο παραπάνω και μπορούν με μερικά τρίκ διανοητικά να κοροϊδέψουν τον κόσμο.
Όποιος έχει όμως αναπτυγμένη, θα λέγαμε, την αίσθηση μέσα της εγρήγορσης, το φως μέσα του, όταν το φως έχει καλύψει, θα λέγαμε, όλα τα τσάκρα, όταν έχει ανεβάσει την κουνταλίνη, όταν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να μπορεί να δουλεύει ολικά, τότε φυσικά τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Ούτε η αλήθεια, την οποία κατεβάζει από τα σύμπαντα, δεν μπορεί να κρυφτεί, αλλά τη βλέπει έξω από τα παραπετάσματα, ούτε και φυσικά μερικές διανοητικές προσεγγίσεις μερικών ανθρώπων πονηρών, των οποίων θέλουν να ξεγελάσουν τους ανθρώπους που έχουν παραπάνω κενά. Καταλαβαίνετε επίσης από την άλλη πλευρά, μπορούμε να καταλάβουμε στην πραγματικότητα και τι λέει κάποιος όταν έχει μεγάλα κενά, γιατί απλά εμείς του καλύπτουμε τα κενά για να μπορέσουμε να φτάσουμε να του δώσουμε τη δική του απάντηση στη δική του ερώτηση. Η απάντηση, δηλαδή το άπαν, δεν είναι τίποτα προς τον έρω, την ερώτηση. Οπότε στην πραγματικότητα ο έρωτας προς το άπαν είναι στην πραγματικότητα ίδια πληροφορία χωρισμένη στην ερώτηση και την απάντηση. Αυτό που κάνουμε εμείς όταν σας απαντάω λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο από το να γεμίζω τα κενά σας. Γιατί εγώ εκεί που έχετε εσείς το κενό, εμένα είναι γεμάτο με φως. Οπότε στην πραγματικότητα μπορώ να δω που διαστρεβλώνετε την αλήθεια και στην πραγματικότητα αυτό που λέτε αυτό είναι έξυπνο που λέει και γιατί δεν το σκέφτομαι εγώ ή γιατί όταν έρχονται κοντά μου οι άνθρωποι ανεβαίνει λόγω μυοκραδασμού η συνειδητότητά τους και μπορούν να συλλαμβάνουν πράγματα ενώ όταν φεύγουν ξαναπέφτουν στην τόνιση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκπαίδευση. Όταν ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται για να κρυσταλώσει μέσα του συγκεκριμένες δυνάμεις, πρέπει να μάθει τη συχνότητα και τη σταθερότητα. Οτιδήποτε βλέπετε στον γύρω-γύρω σας κόσμο που κρατάει μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, ύπαρξη, είναι επειδή πηγαίνει πιο αργά μπρος την ρευστοποίηση. Και εμείς το λέμε σταθερό. Γιατί εμείς το βλέπουμε σταθερό επειδή για μας η αλλαγή δεν φαίνεται τόσο πολύ. Άρα πρέπει να καταλάβουμε, φίλοι μου, ότι κάτι για να το κρυσταλώσουμε πρέπει να το κάνουμε σταθερό. Και για να το κάνουμε σταθερό πρέπει να κρατήσουμε συγκεκριμένη συχνότητα. Οτιδήποτε βλέπετε από εμένα, το μικρόφωνο, το ένα, το άλλο που μένει σταθερό παραπάνω από το ρευστό είναι γιατί κρατάει συγκεκριμένη συχνότητα. Γι' αυτό και η κρυσταλλική δομή του εδάφους, θα λέγαμε, κρατάει και την περισσότερη συχνότητα, γι' αυτό έχει και την περισσότερη μνήμη. Γι' αυτό και μέσα σας έχετε κρυστάλλους στον εγκέφαλο για να μπορείτε να έχετε μια συγκεκριμένη τύπου μνήμη. Ακριβώς επειδή οι κρύσταλλοι τι είναι, είναι η πιο σταθερή δόνηση. Έτσι λοιπόν αυτό που λέμε έδαφος και εκεί πέρα έχει και τη μνήμη και εμείς πατάμε πάνω και παίζουμε τα πιο ρευστά μας, είναι επειδή στην πραγματικότητα η συχνότητα των κρυστάλλων παραμένει η ίδια, οπότε μένουν, θα λέγαμε, στον χώρο και στον χρόνο χωρίς να αλλάζουν όπως αλλάζουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, κάθε τι που θέλετε να εκδηλώσετε, να κάνετε τη δική σας μαγεία, να επιφέρετε μια κατάσταση ή ένα σενάριο ή μια υλοποίηση ή μια κρυστάλλωση, θα πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να έχετε μια σταθερή δόνηση για να είστε μάγοι. Για να έχετε σταθερή δόνηση πρέπει να προσέχετε πότε χάνετε τη δόνησή σας. Για να προσέχετε πότε χάνετε τη δόνησή σας πρέπει να έχετε εγρήγορση. Και για να έχετε εγρήγορση πρέπει να ανεβάσετε το φως μέσα σας, τα hertz μέσα σας, για να μπορείτε να συλλαμβάνετε περισσότερο πραγματικότητα από αυτή που ζείτε είτε μέσα σας είτε έξω σας. Αν δεν γίνει αυτή, θα λέγαμε, η διαδικασία, είναι φυσικό απλά ότι οτιδήποτε και να μαθαίνετε δεν θα μπορείτε να κοιτάτε τον εαυτό σας αληθινά, οπότε δεν θα έρχονται τα σενάρια που θα θέλετε στη ζωή σας, γιατί πολύ απλά δεν είστε στη δόνηση σταθερά όσο πρέπει. Επειδή ο άνθρωπος μέσα του αλλάζει πάρα πολλές φορές, επειδή είναι πολυδιάστατος της δονήσης και δουλεύει σαν χαλασμένο ασανσέρ, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και αυτό κάνουμε και στα μαθήματα που παραδίδουμε, τι μιλάει μέσα μας κάθε φορά. Βλέπω πολλούς ανθρώπους που ακόμα δεν καταλαβαίνουν πότε μιλάει μέσα τους και τι. Νομίζουν ότι κάθε φορά μιλάνε από το επίπεδο το ψηλό. Νομίζουν ότι κάθε φορά μιλάνε από το επίπεδο του δασκάλου.
νομίζουν ότι κάθε φορά μιλάνε από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, γιατί υποτίθεται ξέρουν μερικά πράγματα και μιμούνται πολλά πράγματα απ' έξω. Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή, γιατί τους λείπει πραγματικά η εγρήγορση και η αυτογνωσία. Οπότε πολλά πράγματα μπορούν να ακούγονται ίδια τα λόγια, όμως να βγαίνουν από άλλο κέντρο, από άλλο τσάκρα, από άλλη συνείδηση. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι μου, αν δεν ξέρουμε και δεν έχουμε περάσει από αυτά, δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε στον άλλον. Και έτσι λοιπόν, η δική μου κατηγορία, γινόμαστε σαν εξορκιστές. Γιατί στην πραγματικότητα πάμε να συλλάβουμε τα δαιμόνια των ανθρώπων που οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βγάλουν και δεν μπορούν να τα δουν ότι αυτοί τα δημιουργούν και ότι είναι μέσα τους. Με την έννοια του ονόματός μου, παραδείγματος χάρη ο Σταμάτης, σταματάμε μια συγκεκριμένη ροή, γιατί πολύ απλά θέλει εγρήγορση. Δεν είναι τυχαίο που ο πατέρας μου λέγεται Γρηγόριος και η μητέρα μου λέγεται Φωτεινή. Εγρήγορση και φως. Μόνο έτσι μπορείς να γεννήσεις το Σταμάτη και να σταματήσεις συγκεκριμένες ενέργειες με το φως και την εγρήγορση. Βλέπετε, η λύθη στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έλλειψη εγρήγορσης. Και όταν μπαίνουμε εμείς στη λύθη, στην ακινησία, στη μη ταχύτητα, τότε από θεοί γινόμαστε θνητοί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Θεός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μέγιστη εγρήγορση της κάθε διάστασης. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε μέσα και λέμε στον δικό σας το Θεό. Ο δικός σας ο Θεός μέσα σας ποιος είναι? Είναι εκείνο το ανώτερο κομμάτι σας που λέτε, που λειτουργεί απλά με άλλη ταχύτητα, πάνω από το συνειδητό σας, και ανήκει στον δικό σας υποσυνείδητο ή ασυνείδητο εαυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, πόσο σημαντικό είναι τις σημερινές εποχές που ακούμε συνέχεια πολλές διδασκαλίες, πολλές πληροφορίες. Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να κάνει... Μ' ακούτε καλά, γράψτε μου, μ' ακούτε καλά, γιατί μου κάνει κάτι διακοπές. Να το πάλι, ξανακάνει. Για να δούμε τι μπορεί να φταίει, γιατί σταμάτησε το βίντεο. Να δούμε, φίλοι μου, για να δούμε. Για όποιον ξαναμπεί, συνεχίζουμε το βίντεο. Κάτι μου έδειχνε εδώ πέρα ότι κάτι έκανε σύνδεση με τα συγκεκριμένα καλώδια. Για να δούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, περιμένω να μπείτε πάλι μέσα, να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος. Και θα το ψάξω εγώ το πρόβλημα, να το βρω, γιατί έδειχνε ότι έκανε αποσύνδεση και σύνδεση, αποσύνδεση και σύνδεση, και θέλω να δω αν φταίει το router ή ο υπολογιστής. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς και οι φίλοι θα μπουν να δουν και το δεύτερο μέρος αναγκαστικά. Λοιπόν, δεν θα ακουμπάω, ίσως εγώ ακούμπαγα κάπου και κούναγα κάποια καλώδια, για να δούμε. Με την εγρήγορση λοιπόν, όπως καταλάβατε φίλοι μου, είναι αναγκαστικά συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες διαδικασίες για όποιον θέλει να ανεβάσει την εγρήγορσή του και να μπορέσει να φτάσει σε εκείνο το σημείο λοιπόν που λέμε. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες οδοί για να μπορούμε μέσα μας να επιτύχουμε, και εργαλεία για να επιτύχουμε αυτή την αναβάθμιση, αυτές τις ιδιότητες, και να εκπαιδευτούμε ανάλογα. Λοιπόν, θα περιμένω εδώ πέρα πάλι. Ελπίζω να μην έγινε τίποτα, αλλά αφού μου λέει ένα εδώ πέρα ή ναυσικά ότι ακούγουμε καλά, ας το εκμεταλλευτούμε λοιπόν, να αποδεχτούμε την πραγματικότητα και να μου γράψετε τα θέματα και τις ερωτήσεις σας για να απαντήσουμε. Θα περιμένω λοιπόν, φίλοι μου, να γράψετε για να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε έτσι τη μοιρασιά. Για να δούμε.
Τι άλλο θα γίνει. Λοιπόν, περιμένω να μου γράψετε. Το θέμα της εγρήγορσης είναι αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πιάσει τη συνειδητότητα που είναι από πάνω του. Ενώ αυτός που έχει παραπάνω εγρήγορση απλά μπορεί να καταλάβει αυτόν που είναι, θα λέγαμε, από κάτω του, πιο χαμηλά. Γι' αυτό αυτός που είναι πιο ψηλά σε εγρήγορση μπορεί να συγχωρέσει. Ενώ ο άλλος είναι φυσικό να μην μπορεί να συγχωρέσει ορισμένα πράγματα. Είναι συγκεκριμένες αρετές που έρχονται μόνο με την εγρήγορση, με τη φώτιση. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλές φορές την έννοια της αγάπης, την έννοια συγκεκριμένων λέξεων, θα λέγαμε, αφηρημένων, που μπορούν να είναι, θα λέγαμε, αντανακλάσεις σε όλα τα επίπεδα τα συνειδησιακά. Παρ' όλα αυτά όμως, για να μπορούμε να συλλάβουμε την ολότητα, θα πρέπει να την βιώσουμε από διαφορετικά κέντρα, θα λέγαμε, μέσα μας. Από διαφορετικά κέντρα φωτός, από διαφορετικά κέντρα ταχύτητας. Λοιπόν, έχουμε πει ότι για να έχουμε εγρήγορση θα πρέπει να εξασκήσουμε, θα λέγαμε, την παρουσία μας στο εδώ και τώρα. Για να έχουμε εγρήγορση θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο εμείς κοιμόμαστε υπάρχουν συγκεκριμένες πράξεις μας και διαδικασίες που συμβαίνουν μέσα μας ή έξω μας που απλά δεν είναι σε μας ορατές. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να δούμε, λέει η Φυγένεια, καλησπέρα, λέει, σε όλους, πώς μπορεί κάποιος να χάσει την ελεύθερη βούλησή του. Πολύ ωραία. Κανένας, φίλοι μου, μα κανένας δεν μπορεί να χάσει την ελεύθερη βούλησή του. Όλα αυτά είναι, σας είπα πάλι, διανοητικά τρίκ. Τις περισσότερες φορές αυτό που κάνουμε, επειδή εμείς δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε μέσα μας τι γίνεται ή αυτομάτως μπορεί να αλλάζουμε δόνηση και να χωρίζουμε τον εαυτό μας στα δύο, δημιουργούμε αυτή την έννοια ότι κάτι το κάνουμε χωρίς τη θέλησή μας. Θέλω εδώ να σας πω ότι κάτι γίνεται 100% και πάντα με τη θέλησή μας, απλά τις περισσότερες φορές η αλλαγή μας, η αμφιβολία μας και όλα αυτά τα πράγματα που μπερδεύουμε μέσα μας και συνδέουμε τις δύο παράλληλες πραγματικότητες, τι θα ήταν ή τι δεν θα ήταν καλύτερο για μας, ή όταν ξεχνάμε το σκοπό που κάνουμε κάτι γιατί είναι πιο βαθιά στο υποσυνείδητο και κοιτάμε μόνο και εστιάζουμε σε άλλα πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα σαν ολικός εαυτός επιλέγουμε κάτι, είναι γιατί πάντα μας συμφέρει περισσότερο. Ακόμα και όταν είναι αυτοκτονικό κατά μία άλλη έννοια, επειδή ξέρουμε ότι το άγνωστο μπορεί να έχει παραπάνω ζημιά για μας ή νομίζουμε ότι δεν θα μας υποστηρίξει τόσο, συνεχίζουμε και κάνουμε αυτό που στην πραγματικότητα είναι γνώριμο. Γι' αυτό πάντα η ειλικρίνεια σας βοηθάει στην αυτογνωσία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι ανεξαρτήτως αν εμείς νιώθουμε ή βλέπουμε κάτι ότι όταν το κάνουμε έρχεται και μας ζημιώνει, στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε γιατί το επιλέγουμε ξανά, γιατί πιστεύουμε ότι κάτι κερδίζουμε. Αλλιώς δεν θα το επιλέγαμε. Άρα λοιπόν η Φυγένεια, κανένας δεν μπορεί να χάσει την ελεύθερη βούλησή του. Μπορεί απλά να καταλάβεις ότι η ελεύθερη βούλησή του δεν εξαρτάται μόνο από το συνειδητό, αλλά σαν ολική δόνηση έλκει δικά του σενάρια, έλκει συγκεκριμένα πράγματα, δουλεύει και το υποσυνείδητο και το συνειδητό και το ασυνείδητο. Απλά τι γίνεται, θεωρείς ότι η ελεύθερη βούληση είναι μόνο όταν περνάει από το συνειδητό σου. Το συνειδητό, όπως είπα πριν όμως, αυξομειώνεται και εκείνη την ώρα νομίζεις όταν κοιμάσαι ότι δεν έχεις ελεύθερη βούληση.
αλλά είναι επειδή εσύ στην πραγματικότητα ονειρεύεσαι. Εκείνη την ώρα που ονειρεύεσαι πάλι έχεις ελευθερή βούληση, απλά δεν είναι από το κέντρο που νομίζεις εσύ. Ακριβώς το ίδιο γίνεται στην πραγματικότητα. Πάντοτε έχουμε ελευθερή βούληση. Όταν όμως εμείς δουλεύουμε υποσυνείδητα, ασυνείδητα και δεν τιμόμαστε ή το συνειδητό μας δεν είναι μαζί να δουλεύει με το υποσυνείδητο, έχουμε και λέμε ότι εμείς δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Όταν εμείς βάλουμε σαν ορισμό μέσα μας ότι συνέχεια ό,τι και να κάνουμε δεν πρόκειται να χάσουμε τον εαυτό μας, απλά να δούμε άλλες συχνότητες της συνειδησιακής μας επέκτασης, είτε πιο χαμηλές είτε πιο ψηλές, δεν θα φοβόμαστε ποτέ ότι δεν θα έχουμε ελεύθερη βούληση, ποτέ ότι θα χάσουμε τον εαυτό μας. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα και τρίκ διανοητικά, γιατί απλά δεν ξέρουμε τη διαδικασία που δουλεύουν οι ενέργειες μέσα μας. Και φυσικά αυτές δεν μας βοηθάνε, γιατί φεύγει η ευθύνη από εμάς, δηλαδή η κατευθύνση που πρέπει να είχαμε, και έτσι νομίζουμε ότι λειτουργούμε κάπως σαν ρομπότ επειδή οι άλλοι μας προγραμματίζουν. Ο άνθρωπος ανολικό όν έχει τεράστια δύναμη και ακόμα αυτή η δύναμη, θα λέγαμε, που έχει, τον κάνει να παίζει ακόμα και αυτό. Ότι νομίζει καμιά φορά τα βιώματά του που έχει ότι στην πραγματικότητα συμβαίνουν αληθινά. Αυτό έρχεται μόνο από τη δύναμη να μπορείς να κάνεις κάτι το ψεύτικο τόσο αληθινό, και αυτή τη δύναμη την έχει ο άνθρωπος για να φέρει μέσα στο δικό του σύμπαν, στον εσωτερικό κόσμο, κάτι τόσο αληθινό για να πάρει απλά το βίωμα, ενώ έξω του να μην ισχύει. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι που μπλέκονται και δεν ελέγχουν τον εσωτερικό τους κόσμο, είναι φυσικό να το αποσυμβολίζουν σαν ένα είδος κόλασης, σαν ένα είδος ότι είναι εγκλωβισμένοι, περιορισμένοι, φυλακισμένοι, ενώ στην πραγματικότητα οι ίδιοι από ελευθερία και δύναμη δημιουργούν αυτά τα σενάρια στη ζωή τους. Αυτό μπορεί να το καταλάβουμε μόνο όταν εμείς φωτιζόμαστε. Είναι φυσικό, λοιπόν, σας είπα, ότι όταν εμείς έχουμε χαμηλές δονήσεις, να είμαστε σε λύθη και έτσι όλα αυτά τα πράγματα να ισχύουν μεν για μας, αντί να είναι αντικειμενικά ο μηχανισμός που λειτουργεί το σύμπαν. Προχωράμε, λοιπόν, παρακάτω για να δούμε. Λοιπόν, και λέει, είναι αυσικά. Πάρα πολύ ενδιαφέρονται όλα αυτά, πώς μπορεί να αποκτήσει κάποιος την εγρήγορση και αυτογνωσία. Εγρήγορση και αυτογνωσία είναι κάθε φορά που μαθαίνουμε εμείς να είμαστε στο εδώ και τώρα. Συγκεκριμένες ασκήσεις που κάνουμε στα μαθήματα βάζουμε τον άνθρωπο να μπορεί να καταγράφει συνειδησιακά και να παρατηρεί. Η παρατήρηση ή αυτοπαρατήρηση είναι το α και το ω. Πρέπει, λοιπόν, να μάθουμε να έχουμε εγρήγορση και να μην κοιμόμαστε, και αυτό έρχεται μόνο, θα λέγαμε, όταν ενεργούμε πάνω στον ενθουσιασμό μας για να εστιάζουμε, για να είμαστε σε κάτι που μπορούμε να βρίσκουμε ενδιαφέρον, ώστε να γιώνεται η ψυχή με το περιβάλλον, το εγώ μας με το περιβάλλον. Όταν εμείς δεν είμαστε ο εαυτός μας, δεν ακολουθάμε τον ενθουσιασμό μας, δεν ακολουθάμε αυτό που μας πραγματικά μας ενδιαφέρει, αλλά ακολουθάμε τα πρέπει, η εναντίωση μέσα μας μας κάνει να τραβηχτούμε από την φυσική πραγματικότητα, γιατί απλά δεν βρίσκουμε ενδιαφέρον. Γιατί η ψυχή μας απλά δεν θέλει να παίξει αυτό το σενάριο, γιατί της λείπουν άλλα μαθήματα. Και έτσι είναι φυσικό να μπαίνουμε στον εσωτερικό μας κόσμο και να προσπαθούμε να παίξουμε τα σενάρια που χρειάζεται η ψυχή μας στη φαντασία μας, και μετά αναγκαστικά λίγο-λίγο να τα φέρουμε στη φυσική πραγματικότητα για να πάρουμε την πιο μεγάλη ένταση από το βίωμα που μπορούμε να πάρουμε. Γι' αυτό και ήρθαμε στη φυσική πραγματικότητα, για να παίξουμε τις επιθυμίες μας, τα όνειρά μας φυσικά. Okay, το καταλάβαμε αυτό? Θα τα ξανακούσετε άλλη μια φορά το βίντεο, γιατί μπορώ να τα λέω με τρόπο και χέρτζ που χρειάζεται να τα ακούσετε πολλές φορές. Έτσι, φίλοι μου? Ωραία. Προχωράμε, λοιπόν, παρακάτω. Λέει ο Νικηφόρος, καλησπέρα, πώς μπορώ να γνωρίσω στα πόσα χέρτζ δουλεύω και πώς μπορώ να ανεβάσω τη συχνότητα? Είναι φυσικό να μην μπορείς, γιατί δεν έχουμε εμείς τώρα την ιδιότητα αυτή να έχουμε βάλει στο συνειδητό μας να μετράμε τις δονήσεις με χέρτζ. Είναι συγκεκριμένα διάφορα
θα λέγαμε, μηχανήματα που ακόμα η τεχνολογία δεν έχει φτάσει να τη μοιράσει στους ανθρώπους για να ξέρουμε. Μπορείς εσωτερικά όμως να συνδυάζεις τα συγκεκριμένα συναισθήματα που έχεις με συγκεκριμένες δονήσεις μέσα σου και να πεις κάθε φορά ότι κάθε δόνηση, ανεξαρτήτως αν ξέρεις ακριβώς τα χέρια που δουλεύεις, να είναι ή υψηλή δόνηση ένωσης ή χαμηλή δόνηση αποκοπής. Αυτό κάνουμε και στα μαθήματα για να καταλάβουμε και λέμε τα άνω-διαφραγματικά τσάκρα που σου δίνουν συγκεκριμένες ιδιότητες και αντιλήψεις πραγματικότητας και τα κάτω-διαφραγματικά τσάκρα που όποιος είναι εκεί πέρα εγκλωβισμένος έχει φυσικά άλλα συναισθήματα, άλλες ιδιότητες, άλλους ορισμούς, πεπιθήσεις και ανακαθορισμούς. Okay. Οπότε αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κάτσεις από την πραγματικότητα, από την εκφρασή σου, από τη συμπεριφορά σου, από τα συναισθήματά σου, από τις πεπιθήσεις σου, να κάτσεις, να υποθέσεις την ανάλογη εσωτερική δόνηση για να ξέρεις πάνω κάτω σε τι πλαίσιο δόνησης είσαι και όχι ακριβώς τα hertz. Okay. Λοιπόν, λέει η Μαρία, οι διεργασίες που ανέφερες ότι γίνονται όταν κοιμόμαστε, μπορείς να μας πεις ποιες είναι και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε παραπάνω σε αυτό? Θα πρέπει να γίνεις πιο σαφής σε αυτό που ρωτάς, γιατί οι διεργασίες όταν κοιμόμαστε είναι πάρα πολλές και σε πάρα πολλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, το υποσυνείδητο, όταν μιλάμε εδώ πέρα για τη φυσική πραγματικότητα και όχι για τα όνειρο, και όχι για τα όνειρα, η μηχανική δηλαδή φαντασία, η μηχανική, θα λέγαμε, ζωή που έχεις εκείνη την ώρα που είσαι σε λύθη, λειτουργείς, θα λέγαμε, με ένα περιορισμένο ποσοστό εγρήγορσης για να μπορείς να εστιάσεις πάνω σε οτιδήποτε θέμα θέλεις. Γι' αυτό το λόγο έχει γίνει. Όταν εσύ όμως δεν δουλεύεις καλά και σωστά, γιατί δεν ξέρεις για ποιο λόγο έχει έρθει αυτή η εστίαση και για να πάρεις το μάθημα και απλά νομίζεις άλλα πράγματα για τη ζωή, οι επιθυμίες σου κουβαλάνε, θέλεις συνέχεια να ζητάς, είσαι συνέχεια δηλαδή στη σκέψη σου από άλλα πράγματα, επειδή έχεις άγνοια το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός και για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ και τι είναι η ζωή. Είναι φυσικό λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα να σε κάνουν να μην παίζεις καλά το παιχνίδι το οποίο έχεις φτιαχτεί και το διανοητικό σου, το εγώ σου θα λέγαμε, να το έχεις δύσει με τόσες πολλές επιθυμίες και ευθύνες που θα το γονατίσεις. Και αντί λοιπόν να κάτσει να ακολουθήσεις την ψυχή σου, ακολουθάς το εγώ σου. Το εγώ όμως εκείνη την ώρα, αν δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς, δεν πάει από μόνο του στην αναβάθμιση. Γι' αυτό λοιπόν πολλοί άνθρωποι κάνουν αυτό το loop και συνέχεια, επειδή δεν ξέρουν το μηχανισμό, κολλάνε σε συγκεκριμένα σενάρια, γιατί απλά δεν ξέρουν ότι τα σενάρια έρχονται σαν τις ασκήσεις στα μαθηματικά, μέχρι να βρεις τον τύπο. Έτσι λοιπόν, όταν εσύ δεν ξέρεις για ποιο λόγο λύνεις ασκήσεις και δεν πας στον τύπο, δεν πας στην ουσία αλλά μένεις στην περιουσία, είναι φυσικό λοιπόν μετά να δουλεύεις μηχανικά, γιατί απλά δεν εξελίσσεσαι. Όλο το θέμα της εγρήγορσης είναι συνεχόμενα να μπορούμε, τι να κάνουμε, να βάζουμε σε λειτουργία περισσότερο εαυτό μας. Ο άνθρωπος με στη λύθη που έπεσε, στην αποκοπή που είναι, έχει συγκεκριμένα, θα λέγαμε, στάδια αναβάθμισης και αυτά πηγαίνουν με το συλλογικό. Μερικές ψυχές όμως, τι κάνουνε, διαλέγουνε, θα λέγαμε, μια πιο συγκεκριμένη οδό, όπως και πολλές δασκαλίες που έχουν δοθεί, για να μπορούν να επισπεύσουν και να βγουν γρηγορότερα από τη λύθη αυτή. Έτσι λοιπόν κάθε τη μηχανική διεργασία που συμβαίνει από το τεράστιο όν που είσαι μέσα σου, τις τεράστιες διεργασίες, νοητικές, συγκινησιακές, πράξεις και πεπιθήσεις και ακόμα από τον κόσμο της αιτίας που είναι ακόμα το πιο βαθύ, η ψυχή σου δηλαδή, είναι τελείως μηχανικά και το μόνο που κάνεις είναι να αντιστέκεσαι, γιατί εσύ είσαι, θα λέγαμε, εστιασμένη στο εγώ σου, όποτε είσαι σε λύθη. Σε ποιο εγώ σου, δηλαδή σε μια κατάσταση, ένα ρόλο αποκοπής που είναι χαμηλών δονήσεων. Άρα εκείνη την ώρα, κάθε φορά που εσύ είσαι εστιασμένη σε ένα χαμηλής δόνηση, σε ένα ποσοστό εαυτού σας, είναι φυσικό όλο το άλλο να δουλεύει υποσυνείδητα και μηχανικά. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε.
Πέστε ότι είσαστε μπροστά σε μία οθόνη και βλέπετε ένα έργο ή παίζετε ένα παιχνίδι. Κάθε φορά λοιπόν όλος ο εαυτός σας είναι απ' έξω, ολικός, και εκείνη την ώρα μόνο ένα συγκεκριμένο κομμάτι του διανοητικού σας που παίρνει μαζί λίγο και μερικές κινήσεις από το χέρι σας και την όρασή σας και ίσως και την ακοή σας παίζει το παιχνίδι. Έχετε εστιάσει πάνω λοιπόν εσείς στο game, παίζετε το παιχνίδι σας και τα συναισθήματα που βγάζετε εκείνη την ώρα δεν είναι πραγματικά της πραγματικότητας που είναι έξω του χρήστη, αλλά εκείνη την ώρα μέσα από την εφαρμογή στο παιχνίδι. Όλες λοιπόν οι σκέψεις, τα συναισθήματα που δουλεύουν εκεί πέρα, μόνο στο παιχνίδι μπορεί να είναι συνειδητά για σας. Όλα τα υπόλοιπα ο εαυτός σας, ο ολικός που μένει πίσω στην καρέκλα, εκείνη την ώρα λειτουργεί μηχανικά. Αυτό συμβαίνει και στην ψυχή σας. Εστιαζόμενοι πάοντα σε μερικά παιχνίδια, game, matrix, έχετε κρατήσει ένα μικρό ποσοστό, ένα 3-4% για να παίξετε κάθε φορά συγκεκριμένα παιχνίδια που δεν καταλαβαίνετε καν ότι παίζετε παιχνίδι, σας έχει πάρει θα λέγαμε τα μυαλά και όλο το υπόλοιπο λειτουργεί κανονικά, υπάρχει. Είναι αυτό που λέμε ανώτερος εαυτός σας, ψυχή, ανώτερος νου σας. Όλο αυτός ο υπόλοιπος, ο δυνατός εαυτός σας πολλές φορές τι κάνει, αποτραβιέται πίσω ή όταν πεθαίνετε ή όταν τα λέγαμε κοιμάστε ή σε περιπτώσεις που εσείς αναβαθμίζεστε. Και θυμάστε λοιπόν ποιοι είστε και εκείνη την ώρα το παιχνίδι δεν έχει τόση αξία για σας με την έννοια να χαλάσετε όλη την υγεία σας επειδή ξέρω εγώ χάσατε στο παιχνίδι από την ταύτιση. Έτσι και είναι και τα σενάρια της ζωής. Όταν μαθαίνουμε και θυμόμαστε τον εαυτό μας, αναλόγως στα σενάρια της ζωής που δίναμε τόσο πολύ εκείνη την ώρα γοητεία, μας γοητεύανε, έρχεται μια θα λέγαμε θετική απογοήτευση. Και εκείνη την ώρα τα σενάρια της ζωής δεν μπορούν να σας αγγίξουν τόσο πολύ, γιατί ξέρετε τη μηδαμινή, θα λέγαμε αξία σε εισαγωγικά, που έχουν μπροστά στον ολικό εαυτό σας, μπροστά στην αποστολή σας, μπροστά στον εαυτό σας, μπροστά στο δέος της συμπαντικής και της χρονογραμμής και των εσαρκώσεων και της ψυχής που έχετε. Βλέπετε λοιπόν όλα αυτά φίλοι μου είναι σαν τον άνθρωπο που λέμε βγες από το Facebook, βγες από εκεί πέρα όταν δεν το λειτουργεί σωστά γιατί σου τρώει την ενέργεια και ξεχνάς τη φυσική πραγματικότητα. Έτσι και εμείς το ίδιο συμβαίνει με την υλική πραγματικότητα. Σας λέμε πολλές φορές κοίταξε, σου έχει πάρει τα μυαλά, βγες λίγο να θυμηθείς ποιος είσαι για να την χειριστείς καλύτερα. Αυτό κάνουμε στα μαθήματα, αυτό παλιά ήταν συγκεκριμένες επιστημονικές και όχι φιλοσοφικές καταστάσεις για να μπορούμε τον άνθρωπο να τον αναμορφώσουμε και διαμορφώσουμε ώστε να συντηρεί μνήμες, έτσι, αυτές που χρειάζεται για την ομαλύτερη εξέλιξή του και τον νόμο της ελάχιστης αντίστασης αντί να βασανίζεται επειδή ξεχάσει ποιος είναι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέμε, λέει η Κωνσταντίνα, πέρα από τις ασκήσεις μέσω των οποίων μπορεί κανείς να επιτύχει εγρήγορση, υπάρχει ίσως σε κάποιους ανθρώπους κάποιο έμφυτο χάρισμα ας πούμε με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να το εξασκήσουν και απλά να είναι σε εγρήγορση. Θα μπορούσαμε λοιπόν εδώ να πούμε ότι υπάρχουν τα διάφορα ταλέντα. Τα ταλέντα σημαίνει ότι κάτι έρχεται από μακριά, αλλά από πού έρχεται. Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν συγχρονιστικά. Τίποτα δεν έρχεται επειδή κάποιος δεν το αξίζει ή τυχαία. Όλα αυτά τα πράγματα είναι επειδή εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε τους παράγοντες και λόγω λύθης. Όταν ξέρουμε τους παράγοντες και δεν έχουμε τη λύθη, καταλαβαίνουμε πως ακόμα η ζωή κυλάει αλλά έχει μια συνεκτικότητα αναλόγως συγκεκριμένες ψυχικές ιδιότητες μεταξύ των παράλληλων πραγματικοτήτων ή εσαρκώσεων ή ακόμα και τις σκηνές που ζούμε εδώ πέρα στην πραγματικότητά μας. Κάθε φορά λοιπόν εμείς ξέρουμε ότι η μία πραγματικότητα με την άλλη έχει κάποια σχέση όπως και τη βλέπουμε γιατί υπάγεται σε κάποια τάξη, σε κάποια λογική. Έτσι λοιπόν δεν είναι σαν τα αστρικά μία αταξία αλλά εδώ πέρα η φυσική πραγματικότητα υπάγεται σε ορισμένους νόμους και νομοτέλεια που λέμε συνέχεια. Και γι' αυτό σας βοηθάμε να ξυπνήσετε, γιατί φτιάχνοντας το τώρα σας δημιουργείτε το μέλλον. Φτιάχνοντας το τώρα σας σχετίζεστε με το παρελθόν.
Άρα κάθε φορά που έχετε εσείς την ενθύμηση στο τώρα σας, θα μπορείτε να έλξετε ανάλογα από όπου θέλετε συγκεκριμένες πληροφορίες, δυνάμεις, να κατεβάσετε από το δικό σας ίντερνετ αυτό που θέλετε. Αλλά πρέπει να έχετε την δύναμη του χειρισμού του εαυτού σας στο τώρα. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εγρήγορση και το φως μέσα σας. Το φως είναι κατά πόσο μπορείτε να συνδεθείτε με τις παράλληλες πραγματικότητες που μπορεί να διακατέχετε σαν ολικός εαυτός και να τραβήξετε αντί για το παρελθόν που είναι το τραυματισμένο παιδί σε πολλούς, να τραβήξετε από το μέλλον πληροφορίες και να φωτιστείτε. Βλέπετε, το τραύμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ένωσή μας με ένα παρελθόν κατά εμάς. Βλέπετε, η θεραπεία δεν είναι τίποτα άλλο κατά η ένωσή μας με ένα μέλλον κατά εμάς στην εξέλιξη που θεραπευόμαστε. Οπότε, μόλις ανεβάζετε συνείδηση, αυτό που συμβαίνει, σας έχω πει και σε άλλα βίντεο, είναι οι πραγματικότητες από εκεί που έχουν κάποια συνεκτικότητα να γίνονται εικόνες σταματημένες και ότι εσείς μπορείτε, αναλόγως τη σχέση που έχετε, να κάνετε αυτές τις εικόνες να μπαίνουν στη δική σας μνήμη και έτσι να θυμάστε, στο θύμο αδένα δηλαδή, να δονείστε με τη συγκεκριμένη δόνηση που αυτή η δόνηση θα επιφέρει το συγκεκριμένο συγχρονισμό για την επόμενη πραγματικότητα σαν καρέ-καρέ που θα εστιαστεί πάνω, θα λέγαμε, ο εαυτός σας για να τη βιώσει εδώ πέρα στη φυσική πραγματικότητα. Αυτός είναι ο μηχανισμός του σύμπαντος. Απλά εμείς, σαν μηχανισμό του ανθρώπου, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί έχουμε έρθει εδώ πέρα με συγκεκριμένο μηχανισμό για να βιώνουμε το χωροχρόνο, για να βιώνουμε όλα αυτά τα ανθρώπινα που λέμε και όλα αυτά τα πράγματα και τα βιώματα που έχουμε. Όταν όμως εμείς δεν ξέρουμε για ποιο λόγο τα έχουμε επιλέξει, είναι φυσικό σαν κακομαθημένα παιδιά να αντιδράμε καθώς πάμε στο σχολείο. Ξέρετε λοιπόν, φίλοι μου, πόσο περίεργο είναι το πνεύμα που είναι ελεύθερο να το συγκεκριμενοποιήσουμε και να το περιορίσουμε σε ένα φυσικό σώμα ή σε κάποια λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα ότι οι δικοί μας δαίμονες, παραδείγματος χάρη οι συχνότητες, που στην πραγματικότητα είμαστε ταυτισμένοι, ακόμα και όταν είναι χαμηλές, κακοί, αρνητικές, αυτά τα πράγματα κατά πολλούς και κατακριτές, όταν εμείς τους εκφράζουμε γιατί νιώθουμε καλά. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί πρέπει, θα λέγαμε, το κτίνος μέσα μας, ας το πούμε, ότι είναι χαμηλές δονείς ακόμα και ότι δεν έχουμε φτιάξει ανάλογους μεγαλύτερους ρόλους, αφού ταυτιζόμαστε με το κτίνος, είναι η φυσική έννοια να μπορούμε να το εκφράζουμε. Γιατί πρέπει να πάρουμε την εμπειρία. Ακόμα και όταν έχουμε φτιάξει εμείς κτίνη μέσα μας, θα νιώθεις καλύτερα όταν το βγάζεις έξω, γιατί πρέπει να βγει για να το δεις. Άσχετα αν επιφέρει τόσο ζημιά, άσχετα αν επιφέρει τόσο πόνο, άσχετα αν επιφέρει τόσο κακό. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα νιώθουμε ένα δέος, ένα ντοπάρισμα τις ώρες που βγάζουμε τα κτίνη από μέσα μας, γιατί πολύ απλά τα έχουμε δημιουργήσει και ταυτίζεται μεγάλο ποσοστό του εαυτού μας. Όταν εμείς όμως έχουμε δημιουργήσει μετά, αντί για τα κτίνη, θα λέγαμε, πιο ενάρετες, πιο υψηλού δονήσεις ρόλους, θα μας βοηθάνε πάλι με την ίδια διαδικασία να τα εκφράσουμε, γιατί μας αντιπροσωπεύουν καλύτερα, γιατί ταυτίζεται μεγαλύτερο κομμάτι από τον εαυτό μας. Έχουμε παραπάνω σχέσεις και διασυνδέσεις. Αλλιώς ο τρελός δεν θα έκανε τρέλα, ο φωνιάς δεν θα έκανε φωνικά, ο παιδεραστής δεν θα έκανε αυτά τα πράγματα, θα τα σταματούσανε. Βλέπετε όμως, αυτό το τελείριο που μπαίνουν λοιπόν είναι έτσι, γιατί είναι έτσι η φυσική πραγματικότητα. Να πρέπει να εκφράσεις ό,τι έχεις μέσα σου. Και αν έχεις κτίνη μέσα σου, αναγκαστικά θα πρέπει να τα εκφράσεις. Έτσι λειτουργεί. Και αν δεν λειτουργούσε έτσι, δεν θα γινόταν παράδειγμα προς αποφυγή και μίμηση. Ο κάθε ένας που έχει τα κτίνη μέσα του και τα βγάζει, όπως ο κάθε ένας που έχει μέσα του φτιάξει, θα λέγαμε, συγκεκριμένα θεϊκά πράγματα και τα βγάζει. Όμως, θα λέγαμε, ο άνθρωπος, επειδή δεν έχει τη γνώση, κατακρίνει και είναι φυγόπονος, νομίζει ότι ο πόνος δεν θα έπρεπε να υπάρχει στη ζωή και από εκεί ξεκινά όλα τα πράγματα, από το φόβο και την αποκοπή και τον λάθος αποσυμβολισμό, βλέπετε ακόμα και τώρα και τη γνηγάει. Είναι άνθρωποι που στην αυτογνωσία μπαίνουν μόνο και μόνο να εξασφαλίσουν τα κατοδιαφραγματικά τους τσάκρα. Μια ήσυχη ζωή, μια ωραία σχέση. Έτσι το βλέπουν αυτοί. Ότι απλά θέλω να κάνω σχέση και θέλω αυτογνωσία.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν εμείς ότι ναι, μπορεί να νιώθει μέσα στον εγκέφαλό του ότι οι άνθρωποι, θα λέγαμε, που είναι πνευματικοί, έχουν μια ήσυχη ζωή. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο ψέμα, φίλοι μου, γιατί κάθε φορά όσο ανεβαίνει η πνευματικότητα, τόσο πολύ πρέπει να υπάρχει μια, θα λέγαμε, αποσύνθεση του εγώ, μια αυταπάρνηση. Γι' αυτό και βλέπετε την οδό της χριστικής ενέργειας, ότι ο Χριστός δεν ήταν χαζός που έλεξε τον Ιούδα, ούτε δεν ήξερε, ούτε ήταν ηλίθιος και δεν ήξερε να κάνει ένα ωραίο γάμο με τη Μαγδαληνή, ούτε άμα ήθελε δεν ήθελε να κάνει λεφτά. Έπρεπε μέσα του να περάσει από αυτά τα πράγματα για να μπορεί να μετουσιώσει όλα αυτά και να φύγει τελείως ο εγωισμός και να σου δείξει από το πόσο υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα πράγματα θα έρθουν να τα βιώσει, να τα συγχωρέσει από δύναμη. Γι' αυτό έρχονταν μερικοί εκείνη την ώρα, μα θυμάστε, ξέρω εγώ, αυτά που γράφουν με τις παραβολές και λέγανε, αφού είσαι Θεός, γιατί δεν κατεβαίνεις από το καρφί. Είναι σαν να μου λένε τώρα μένα, ναι, με αυτή τη συνείδηση που έχεις, γιατί περνάς αυτά τις προκλήσεις που έχεις. Δεν θα μπορείς να κάθεσαι πλούσιος, να έχεις λεφτά, να αράζεις, να κουμαντάρεις και να έχεις μια ωραία ζωή. Έτσι σκέφτονται ακόμα οι άνθρωποι που είναι από το ένστικτο και τα δικά τους σχολεία. Νομίζουν ότι όλοι έχουν τις ίδιες τάξεις. Όμως δεν είναι έτσι, φίλοι μου. Κάθε φορά οι τάξεις αλλάζουν. Και αυτός που δεν ξέρει καμιά φορά τι είπαμε, κατεβάζει τη δική του εγρήγορση. Όλο το γεγονός του Γολγοθά. Και αντί να δει πόσο αστρικά μεταλλαγή και μετατροπή και ανάσταση και ανάληψη παθαίνεις με αυτά τα πράγματα, το κατεβάζει και στο τέλος θα κάνει τον Χριστό ή αυτή την δασκαλία ότι ήταν ένας χαζός μωρέ που αναγκαστικά θυσιάστηκε για τους άλλους, δεν ήξερε τι έκανε. Το Σοκράτη, ένας χαζός μωρέ που πήγε το Κόνιο, και κάθε ήρωα όπως στους 300 ο Λεωνίδας, τι χαζός που ήτανε, θα μπορούσε να έχει φύγει. Βλέπετε τώρα να μπορούν να συλλάβουν αυτές τις ιδέες οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι είναι πιο ψηλών συχνοτήτων, παραπάνω από εκείνο που μας δένει ακόμα και με αυτό που λέμε ένστικτο και επιβίωση. Υπάρχουν λοιπόν πολλά επίπεδα, γι' αυτό αυτά τα δύο πρέπει να προσέχουν, ειδικά αυτοί που ονομάζονται δάσκαλοι και διδάσκουν σε άλλους, ή να προσέχουν τι λένε, χωρίς να κατακρίνουν και να βγάζουν ένα συγκεκριμένο τρόπο καλοπέρασης. Okay. Άλλος μπορεί να καλοπερνάει κάνοντας αθλήματα και άλλος μπορεί να καλοπερνάει πάνω στο κρεβάτι του και να τρώει στα φύλλα. Υπάρχει διαφορά λοιπόν, φίλοι μου, κοιτάξτε, η άγνοια και η ψευτοϋπερηφάνεια, ο εγωισμός, είναι τα δύο πράγματα που φέρνουν τα βάσανα στην ανθρωπότητα. Έτσι, καλούμαστε να τα ισορροπήσουμε, να τα φτιάξουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε όπως τα πάντα που έχουμε φτιάξει και έχουμε υλοποιήσει, γιατί είναι όλα εργαλεία και δουλεύουν για μας. Προχωράμε παρακάτω. Λέει η Χαρά, καλησπέρα, ποιος είναι ο ρόλος βοήθεια της συνειδητοποίησης στην εγρήγορση? Στην πραγματικότητα, κάποιος όταν μπαίνει σε μια εγρήγορση είναι απλά ότι βλέπει παραπάνω πληροφορίες. Βλέπετε, όλη η τεχνολογία βασίζεται πάνω στην ταχύτητα. Το ψυγείο, για να μην τρέχεις να παίρνεις πάγο, να παραγγένεις και να σου έρχεται η πίτσα, να έχεις έτοιμο ένα αυτοκίνητο αντί να το φτιάχνεις. Όλη η τεχνολογία βασίζεται πάνω στην ταχύτητα. Όλη η θεότητα βασίζεται πάνω στην ταχύτητα. Όλη η, θα λέγαμε, η μαγεία βάζεται πάνω στην ταχύτητα. Αλλιώς είναι κάποιος που έχει εργαλεία και κάνει θαύματα, και αλλιώς είναι κάποιος που πολεμάει χρόνια για να πετύχει κάτι. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε φορά που εσύ μπορείς να βλέπεις τη λεπτομέρεια εκεί που οι άλλοι δεν βλέπουν λεπτομέρεια, μπορείς να μάθεις γρηγορότερα από την πληροφορία που έρχεται, έτσι, το σενάριο που θες να παίξεις, είτε τον εαυτό σου είτε το άλλο που θες να ασχοληθείς. Και μόλις στην πραγματικότητα γνωρίσεις κάτι, τότε μπορείς να το φροντίσεις, να το χειριστείς. Όταν κάτι δεν το γνωρίζουμε, πώς θα το κάνουμε χρήσιμο? Θα το στραβώ χρησιμοποιήσουμε όταν δεν γνωρίζουμε το σκοπό, την αιτία της ύπαρξής του. Βλέπετε, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι τόσο απλά και τα έχουμε κάνει τόσο πολύπλοκα. Γι' αυτό σας λέω, άγωι στο παν, αγαπάω, σημαίνει κάτι να τον μπορώ να το δω τη θέση του στο όλον. Αλλά ποια θέση του, τη χρονική ή όλη τη θέση του? Δεν μπορώ μόνο να ξέρω κάτι μόνο για ένα χρόνο, γιατί αν εσείς ξέρετε το παιδί σας μόνο όταν είναι 7 χρονών και όχι όταν ήταν και 8 και 9 και 10 και 11 και 12, τότε δεν το ξέρετε. Γι' αυτό και τον εαυτό μας δεν μπορούμε να τον δούμε μόνο μες στο χρόνο, για να τον γνωρίζουμε πρέπει να τον δούμε πεμπτοδιαστατικά.
Γι' αυτό και όταν βλέπουμε τους κύκλους των ενεργειών, που λέτε ενσάρκωση, που λέτε μαθητεία, που λέτε, θα λέγαμε, ζωή και θάνατος, που λέμε οτιδήποτε αλλαγές και κύκλους γίνονται, τότε καταλαβαίνουμε ολικά από την αιτία, το αποτέλεσμα και τη διαδικασία. Έτσι κλείνουν οι ενέργειες. Έτσι, θα λέγαμε, δουλεύει το συμβούλιο των 9 δακτυλίων και συνειδητοποιήσεων των oversouls στον χρόνο, στους δακτύλιους του χρόνου, και φτιάχνουν τις χρονογραμμές εδώ στη γη, αναλόγως πώς χειριζόμαστε τις 9 δυνάμεις. Εντάξει, αυτό ήταν μια παρένθεση και πληροφορία για συγκεκριμένους φίλους που ακούνε, που έχουν σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο τη συνείδησή τους και καταλαβαίνουν τι λέω. Λοιπόν, οπότε φίλοι μου, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν που καθόμαστε και σας λέμε να κάνετε είναι μέσα στην ψυχική σας όρεξη. Πληροφορίες υπάρχουν τεράστιες, παντού. Δεν μπορείτε καν να καταλάβετε πόσες. Γι' αυτό λοιπόν έχετε μέσα σας έναν οδηγό που λέγεται το μεράκι, το ενδιαφέρον, ο ενθουσιασμός, η ένωση, ο συγχρονισμός. Κάτι λοιπόν που νιώθετε μέσα σας ότι είναι για σας. Τι πρέπει? Πρέπει να τα ακολουθάτε, γιατί αυτό σας λέει είναι η ώρα του μαθηματό σας και όχι το μυαλό σας τι νομίζει. Μην φτιάξετε ένα πνευματικό εγώ, ένα διανοητικό πνευματικό εγώ. Αφαιθείτε να σας πει η καρδιά της αρέσει. Και αν η καρδιά σας θέλει την αυτογνωσία, θα περάσετε του Χριστού τα πάθη, αλλά θα περνάτε ωραία. Γιατί είστε στον δρόμο σας, είστε στην κατεύθυνσή σας. Αν η καρδιά σας δεν θέλει την αυτογνωσία, θα πάτε να κάνετε, να τρέχετε γύρω-γύρω, δεξιά και αριστερά, περάσετε από όλους τους δίθεν δασκάλους, θα κάνετε όλα τα πράγματα και στην πραγματικότητα στόχο θα έχετε να φύγετε από κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να αποδεχτείτε για να πάρετε το μάθημα. Όλα όμως αυτά ανοίγουν στην αυτογνωσία. Αυτό που έχετε να κάνετε λοιπόν είναι να ακολουθήσετε την πιο γρήγορη οδό για να γλιτώσετε πόνο και αντίσταση. Όταν λοιπόν αφήνεστε στον εαυτό σας, θα σας έρθει στον κατάλληλο, θα λέγαμε, δάσκαλο. Μπορεί να είναι σενάριο, μπορεί να είναι δάσκαλος, μπορεί να είναι ψεύτης, μπορεί να είναι ο κακός, μπορεί να είναι κάποιος να σας πονέσει, αλλά θα είναι δάσκαλος που πρέπει κοινωνικά να περάσετε. Γι' αυτό μην έχετε προσδοκίες ότι επειδή πήγατε κάπου, σώνετε καλά, αυτή η πηγή είναι αληθινή. Ή επειδή ακούτε εμένα, ότι είμαι εγώ αληθινός. Ή επειδή ακούτε τον τάδε. Μην είστε πορωμένα πρόβατα γιατί μιλάει η προσδοκία σας. Αφαιθείτε λοιπόν χωρίς προσδοκίες να παίρνετε την κάθε πληροφορία που για σας δουλεύει. Και όσο σας ανεβάζετε χέρς, εγρήγορη συνείδηση, φως, τόσο λοιπόν θα δουλεύουν άλλα πράγματα και άλλα θα σταματήσουν να δουλεύουν. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μην κατακρίνετε τον εαυτό σας επειδή προσκλοκάτε άλλα πράγματα, επειδή βιάζετε τον εαυτό σας. Βιάζεστε δηλαδή ή κατακρίνετε τη διδασκαλία, γιατί νομίζετε ότι ξαφνικά έπρεπε να είχατε φτάσει αλλού. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλο το θέμα τι είναι, να αποδεχτείτε αυτό που είστε και να αφαιθείτε πραγματικά στην πιο γρήγορη οδό σας, που ξέρει καλύτερα, θα λέγαμε, ο ανώτερος εαυτός σας. Και γιατί ο ανώτερος εαυτός σας δουλεύει με χέρτς, με συχνότητες, άλλες δονήσεις, συγχρονισμούς και δεν λέει ψέματα. Γιατί οι συχνότητες δεν λένε ψέματα. Η άβρα με μια άλλη άβρα, όταν ενώνεται, ξυγχρονίζεται και έχουν συγκεκριμένες δονήσεις και φέρνουν παράλληλες πραγματικότητες, είναι τελείως μηχανική. Δεν έχει, θα λέγαμε, την έννοια της γοητείας, απογοήτευσης, της επιθυμίας, του θέλω, του δεν θέλω, του χορταίνω, δεν χορταίνω και όλα αυτά τα πράγματα που λέχουμε εμείς ή της λύθης. Λειτουργούν τελείως μαθηματικό-μηχανικά, κβαντικά, θα λέγαμε. Οπότε δεν υπάρχει εκεί κάτι να σας κοροϊδέψει. Αλλά εσείς ακούτε τον εαυτό σας που μπορεί να σας κοροϊδέψει. Και κάθετε και στηρίζετε και φτιάχνετε έναν εγωισμό δυνατό, που ο εγωισμός σας στηρίζεται πάνω στην άγνοια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν οι άνθρωποι τι κάνουν. Έτσι έρχεται η έννοια της δύναμης και της πραγματικής δύναμης και του πραγματικού ελέγχου. Γιατί ο έλεγχος, θα λέγαμε, του συνειδητού είναι ψεύτικος, επειδή είναι μικρές και λίγες οι πληροφορίες και δεν μπορεί να ξέρει τόσους παράγοντες που συμβαίνει. Γι' αυτό είναι πλάνη η ασφάλεια του συνειδητού σας. Όσο και να σας φαίνεται έτσι, γιατί εκεί κρέμεστε, δεν μπορεί το συνειδητό να ξέρει. Μπορεί όμως να κάνει, να παρατηρεί, να δίνει πληροφορίες στο υποσυνείδητο και ο υποσυνείδητο με όλες τις τεράστιες πληροφορίες να ξεκινάει να δίνει στο συνειδητό αυτά τα πράγματα που χρειάζεται. Και το συνειδητό μετά να λειτουργεί αυτά τα πράγματα που έχει να λειτουργεί. Όπως τα το Κέσαρι το Κέσαρι και τα το Θεό το Θεό.
Οπότε πρέπει να αφήσετε εσείς σε μια παράδοση του συνειδητού σας στο υποσυνείδητο, για να έχετε τον ολικό εαυτό σας και να σας δίνει ένα τεράστιο έλεγχο, γιατί αυτός ελέγχει τη ζωή σας, όχι το συνειδητό σας. Εν μέρη λοιπόν δουλέψτε, συνεργαστείτε αυτά τα δύο μέρη. Όταν όμως εσείς πάτε να το ρίξετε όλα στο συνειδητό σας, λες και ξέρετε, επειδή μάθατε δύο κουβέντες παραπάνω, επειδή ακούσατε τρεις κουβέντες παραπάνω, επειδή σας είπαν ότι έχετε ψυχή, επειδή σας είπαν ότι έχετε πνεύμα, επειδή σας είπανε, και στην πραγματικότητα αντί να δουλέψετε με τα ανώτερα κομμάτια σας, δουλεύετε πάλι με το δικό σας διανοητικό, είναι φυσικό να ρίχνετε τα βάρη της ψυχής, τις ευθύνες της ψυχής, τις ευθύνες του κάρματος, τις ευθύνες του ανώτερου αυτού, πάνω στο φυσικό που δεν έχει φτιαχτεί να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι το γονατίζετε. Και έτσι γινόσαστε εγωιστές. Και έτσι νομίζετε ότι όλα περνάνε από τον έλεγχο του μυαλού σας και πάτε να τη λήξετε τη φυσική πραγματικότητα, να την αγκαλιάσετε, να τη στραμπουλήξετε, να τη φέρετε στα μέτρα σας. Και αυτό δεν θα γίνει ποτέ, γιατί το συλλογικό θα σας πατήσει κάτω. Okay? Γιατί το συλλογικό, θα λέγατε, έχετε συμφωνήσει κι εσείς για να είστε μέσα. Δεν είναι κάτι άλλο εκτός από εσάς. Είσαστε κι εσείς μέσα. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μπορούμε να καταλάβουμε, σαν πρώτο σοκ που παθαίνουμε στην αυτοσυνειδησιακή μας, θα λέγαμε, εξέλιξη, ότι δεν ξέρουμε. Ότι εμείς εκείνη την ώρα μπορεί να λέμε ότι έχουμε κάποια αλφα γνώση, αλλά δεν είναι η μοναδική. Δεν πρέπει να επιμένουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάρουμε την εμπειρία από τη γνώση που έχουμε, πρέπει να πάρουμε την εμπειρία από αυτό που είμαστε, αλλά όχι να επιμένουμε ότι είναι μοναδική. Πρέπει να είμαστε ρευστοί, γιατί η εμπειρία που θα πάρουμε θα δουλέψει μέσα μας, όπως το φαγητό, θα γίνει βιταμίνες, τα άλλα θα τα αφοδέψουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε, και με τις βιταμίνες καινούριες θα δουλέψει ξανά ο οργανισμός μας, και έτσι λες εξέλιξη. Έτσι ακριβώς γίνεται στην ψυχολογία. Πρέπει να είστε αυτοί που είστε, χωρίς να νομίζετε ότι είστε κάτω ή πάνω, να πάρετε στο δικό σας εκείνο το επίπεδο την πληροφορία, να τη δουλέψετε μέσα σας όσο χωνέψετε, ασχέτως αν είναι σωστή, λάθος, καλά, κακιά, ιστορίες, συμφωνεί ο Χριστός, δεν συμφωνεί ο Χριστός, ο Σοκράτης, ο Σταμάτης, ο Πήξε, ο Δείξε. Ερκησείς να κάτσετε να την κάνετε χρήσιμη, και ως διαμαγείας αυτό το upload που θα κάνετε στην ψυχή σας, όπως το ίντερνετ, θα μπορεί να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη, και από τη βιβλιοθήκη θα σας στείλει καινούργια μηνύματα. Γιατί απλά κάνατε το καθήκον σας. Γιατί αυτό είναι το καθήκον σας. Όχι να τα ξέρετε όλα. Να ξέρετε αυτό που πρέπει, την ώρα που πρέπει, και να ακολουθάτε την πορεία της ελευθερίας που είναι η ψυχή σας. Αυτή είναι η πραγματική ελεύθερη βούληση, η πραγματική δύναμη. Και όχι το απλό, το συνειδητό του ανθρώπου. Από εκεί έρχεται η πραγματική μαγεία. Το συνειδητό λοιπόν μπορούμε να το εναρμονίσουμε με το Θεό μέσα μας. Όχι να κάνουμε Θεό το συνειδητό μας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, προσέξτε αυτούς που σας δίνουν δασκαλίες να θεοποιήσουν το συνειδητό σας. Αν κάνετε το λάθος, όπως όλη η ανθρωπότητα, μείνετε μάλλον στο λάθος, να πάμε να θεοποιήσουμε το συνειδητό μας, απλά κοιτάξτε τι περνάμε στην ανθρωπότητα. Τίποτα άλλο. Οκ. Okay. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Έχουμε άλλη ερώτηση. Για να δούμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Οκ. Okay. Για να δούμε. Πέρασε μια ωρίτσα. Έσπασε το βίντεο στα δύο. Δεν πειράζει, φίλοι μου. Αν έχετε κάτι, γράψτε το τώρα. Αλλιώς να κλείσουμε. Θα περιμένω ένα λεπτό. Όποιος έχει κάτι να ρωτήσει, αλλά θα κλείσουμε. Εγωισμός, λέει, ίσως επιτυχώς χαμηλές δονήσεις. Οκ. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που βλέπω συνέχεια και έρχονται οι άνθρωποι και μου κάνουν τα παράπονά τους, είναι ότι δίνουν, αλλά δυστυχώς δεν παίρνουν. Ξέρετε, αυτό πάλι το θύμα μέσα μας. Ότι εγώ δίνω, αλλά δεν παίρνω. Αυτό, φίλοι μου, δεν συμβαίνει ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, όταν ξέρετε τις δονήσεις και τις συχνότητες και τους κραδασμούς, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί ποτέ, παρά μόνο στις δικές σας πεπιθήσεις. Η έννοια του δεν δίνω και ότι δεν παίρνω επειδή δεν δίνω ισχύει.
αλλά η έννοια του ότι εγώ δίνω αλλά δεν παίρνω είναι ψέματα, είναι πλάνη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τις περισσότερες φορές, ενώ λέμε ότι δίνουμε, δεν δίνουμε. Και ξέρετε τι δεν δίνουμε? Την ευκαιρία να μας δώσουν. Λοιπόν, θα τα πούμε και το επόμενο live. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνδημιουργία. Ειρήνη σε όλους.